Ναι, να, να. Νομίζω ότι υπήρξαν άλλοι άνθρωποι που στάθηκαν πολύ περισσότερο από εμένα, γιατί και εγώ πιο πολύ νιώθω θυμό αυτή τη στιγμή για αυτό που συνέβη και στεναχώρια παράλληλα. Θυμό γιατί έφυγε τόσο νέα και ενώ το πάλι δεν τα κατάφερε και βεβαίως στεναχώρια γιατί έχασα έναν άνθρωπο που εκτιμούσα αφάνταστα. Η Νανά ήταν ένα από τα πιο ευφυή πλάσματα που γνώρισα στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αστήρευτο χιούμορ, ήξερε να είναι φίλη, που είναι πολύ βασικό σε αυτό το χώρο να ξέρεις να είσαι φίλη. Κάναμε παρέα εκτός καναλιού, γιατί στον Αντένα, εντάξει, ήμασταν περίπου 2 χρόνια μαζί στην εκπομπή. Αλλά βγαίναμε έξω, πηγαίναμε για ποτό με τον πρώτο της άντρα, όχι τον Γιάννη που είχε παντρευτεί τώρα, ναι, τον πρώτο άντρα, τον Γιώργο. Για καφέ, δηλαδή κάναμε παρέα και εκτός, σαν ζευγάρια. Ήξερε πολύ καλά την κόρη μου, το γιο μου δεν έτυχε να το γνωρίσει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει στο σπίτι μου, στα γενέθλια του παιδιού, ήταν κοντά μου πολύ, πάρα πολύ. Μάλιστα, έμαθες την είδηση μέσα από και εσύ από τα sites, έτσι δεν είναι? Όχι, ήμουν εχθές στον δρόμο σε μια υποχρέωση που είχα και με πήρε μια συνάδελφος από το κανάλι και μου το είπε και έκανα τουλάχιστον μισό λεπτό να το συνειδητοποιήσω. Ντέση μου, να σε ρωτήσω κάτι. Τον τελευταίο καιρό είχες μιλήσει καθόλου μαζί της, είχες επικοινωνήσει, γιατί ας πούμε εγώ που την είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή είχα την εντύπωση ότι είναι κάπως καλύτερα η Νανά. Εσύ την είχες δει από κοντά λοιπόν, άρα μετράει η δική σου η άποψη. Την είχες δει πραγματικά καλύτερα? Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή την πετύχαινα αρκετά συχνά, πήγαινα και έκανα και σολάβι για να είναι μαυρισμένη για την επιδερμίδα της και μιλούσαμε από πιο παλιά που είχα να τη δω 2-3 χρόνια. Όταν την είδα εδώ από κοντά, ίσως ήταν η διάθεσή της που ήταν πολύ ευδιάθετη, ίσως ήταν ο λόγος της, γιατί η κοπέλα τα λογικά της τα είχε 100%. Ήταν ευφιέστατη. Ήταν ευφιέστατη και την είδα τόσο χαρούμενη που μας έβλεπε, που ίσως γιατί το λέγα τώρα στα παιδιά και μου λένε Κατερίνα, δεν ήταν καλύτερα. Εσένα σου φάνηκε να καλύτερα. Όχι, γιατί εγώ την Νανά τη συνάντησα πριν περίπου 2,5-3 χρόνια σε μια θεατρική παράσταση. Ήταν πάντα η Νανά που γνωρίζαμε μέσα στην ενέργεια, το χαμόγελο, την απάτα. Ναι. Αλλά όλο αυτό για μένα ήταν μια ασπίδα που είχε δημιουργήσει η ίδια να κρύβει το πρόβλημά τη. Γιατί ήξερε ότι εγώ δεν μπορώ να τη πω ψέματα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να τη δω και να τη πω τι όμορφη που είσαι. Και ένα λόγο που είχαμε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα ήταν αυτό. Ήταν γιατί είμαι λίγο ομή. Δεν ξέρω αν είναι η ειλικρίνεια ή αν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να κοροϊδεύσω και να της πω μπράβο, είσαι όμορφη, μπράβο, θα τα καταφέρεις. Της μίλουσα αλλιώς, της έλεγα αυτό που έβλεπα. Βρε Νανά, είναι δυνατόν μια κούκλα, για ποιο λόγο? Μάλιστα. Και όλο αυτό της στεναχωρούσε πάρα πολύ προφανώς, όπως και εμένα. Και δεν την είχα δει καλά εγώ, Κατερίνα μου, να σου πω την αλήθεια, δεν την είχα δει καλά. Μάλιστα. Ναι, μένα εκείνητη, αλλά ήταν όλο πλασματικό. Η εικόνα που έδειχνε δεν ήταν πραγματική. Λοιπόν, Ντέση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δυστυχώς για αυτό το δυσάρεστο γεγονός θα μας μιλήσει και η γνωστή σεφ Ντίνα Νικολάου από το Παρίσι όπου και βρίσκεται, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Τζορτζέλα μου, ήταν και πάρα πολύ καλή φίλη της Νανάς Καραγιάννη. Και με την Ντίνα που το έχουμε συζητήσει, παραδίδει κάποια μαθήματα μαγειρικής και είχε λατρεία η Νανά και δεν έχανε μάθημα. Και είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά. Ντίνα μου, κυρία Νικολάου, μάλλον καλή σας μέρα. Καλά το είπες, Ντίνα, καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα σας. Δεν έχω έρθει πολλά από κορίτσια, είναι Παρίσι. Τι να πω για την Ανά, εντάξει, ήταν πολύ αγαπημένη μου. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Ειδικά τα τελευταία χρονιά στα μαθήματα ερχόταν κάθε φορά, κάθε... Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Όχι, καταλαβαίνουμε τη συγκίνησή σου και είναι λογικό. Απλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ δεν το γνώριζα το συγκεκριμένο. Έκανες κάποια μαθήματα μαγειρικής και εκείνη ερχόταν κάθε εβδομάδα και συμμετείχε σαν μαθήτρια πέρα από τη φιλική σχέση που είχατε, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ακριβώς. Πώς την έβλεπες εσύ, Ντίνα μου, σου μιλούσε καθόλου? Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη στιγμή. Της άρεσε πάρα πολύ. Έρχονταν πάντα 2 ώρες πριν το μάθημα. Καθόταν και στην προετοιμασία. Μου έλεγε, Δημούλα μου, εγώ θα καθίσω εδώ, θα σε κοιτάζω. Σε ετοίμαζα κάτι να φάει πριν αρχίσει το μάθημα. Και συζητούσαμε και διάφορα. Εγώ με την Ανά είχα, γνωρίζω
15 χρόνια από τον πρωινό καφέ. Ναι. Είχαμε μια περίεργη σχέση, δηλαδή δεν ήταν η σχέση που έχουν δύο φίλες. Θα έλεγα ότι ήταν σχέση που αποκτά πιο πολύ ένας γονιός με ένα παιδί, με ένα προστατευόμενο, με ένα, μια τέτοια σχέση. Πάντα ερχόταν, αισθανόμουν ότι ερχόταν να κουρνιάσει δίπλα μου, όχι πραγματικά να πει πράγματα που την πονούσαν ή την απασχολούσαν. Και μου έλεγε πολλές φορές, χαίρομαι πολύ που δεν ρωτάς τίποτα, Αντινάκη. Αυτό, γιατί καταλάβανα ότι ήταν ανάγκη κάπου να μην πρέπει να απολογηθεί. Ντίνα μου, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσύ που μιλούσες μαζί της, που είχες και επικοινωνία μαζί της, καταλάβαινες ότι είναι και αρκετά μόνη της, ενώ και ψυχολογικά, σε όλο αυτό τον Γολγοθά που περνούσε το τελευταίο, όχι το τελευταίο, το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρόνια, νομίζω ότι μόνη της ιδιαίτερα ήταν μετά από το χωρισμό της με τον άντρα της. Τον δεύτερο γάμο. Το Γιάννη, Ναι, το δεύτερο. Μπράβο, γιατί θυμάμαι εκείνη την περίοδο ότι μπορεί να είχε το θέμα της αυτό, το οποίο πραγματικά ήταν ένα θέμα χωρίς επιστροφή. Αλλά το θυμάμαι που ερχόντουσαν σε ένα εστιατόριο τότε που ήμουνα, με πόση χαρά και με πόση λαχτάρα και τους ένας τον άλλον. Το θυμάμαι ερωτευμένος δηλαδή, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Ήταν πάντα η Νανά, εγώ τότε πραγματικά πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Είχε άλλη όρεξη για ζωή. Το χαρακτηριστικό της Νανάς ήταν απίστευτο, μου φαίνεται. Το χιούμορ και ο αυτός ο σαρκασμός.